Σπανακοτυρόπιτα με τριφτή ζύμη. Σερβίρι 8 άτομα. Yum alert! Λοιπόν, τι μπορεί να πει κανείς για αυτό το υπέροχο πιάτο? Μπορείτε να σκεφτείτε τίποτα καλύτερο από φρέσκο σπανάκι, αρωματικά βότανα, πικάντικα τυριά, τυλιγμένα σε μια καταπληκτική σπιτική τριφτή ζύμη? Γιατί εγώ δεν μπορώ. Αν και είναι λίγος έξτρα κόπος για να φτιάξει τη ζύμη, το αποτέλεσμα σίγουρα σε αποζημιώνει. Γιατί αυτή η πίτα μπορεί να σταθεί σαν κεντρικό πιάτο σε οποιαδήποτε γιορτή όλο το χρόνο. Επιτρέψτε μου να σας δείξω πώς να ετοιμάσετε την όλο δική μου μοναδική συνταγή για πίτα, όπου επαναπροσδιορίζω ένα κλασικό ελληνικό πιάτο σε νέα επίπεδα κομψότητας αλλά και νοστιμιάς. Κατάλληλο για χορτοφάγους. Πάμε για τα υλικά. Υλικά για τη γέμιση. 200 γραμμάρια φρέσκο σπανάκι. 2 φρέσκα κρεμμυδάκια ψιλοκομμένα. Μισό ματσάκι φρέσκος άνηθος, ψιλοκομμένος. Ένα κουταλάκι του γλυκού ξερός δυόσμος. 400 γραμμάρια τυρί φέτα. 175 γραμμάρια γραβιέρα κεφαλονιά στριμμένη, εναλλακτικά κεφαλογραβιέρα ή γκούντα. 125 γραμμάρια χαλούμι τριμμένο. 2 κουταλιές σούπας 30 ml ελαιόλαδο για το σοτάρισμα του σπανακιού. 5 κουταλιές σούπας 75 ml φρέσκο γάλα. 2 μεγάλα αυγά σε θερμοκρασία δωματίου. Φρεσκοαλεσμένο πιπέρι μόνο. Υλικά για την τριφτή ζύμη. 400 γραμμάρια 3,2 φλιτζάνια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. 250 γραμμάρια βούτυρο ή μαργαρίνη μαλακό σε θερμοκρασία δωματίου. Ένα κουταλάκι του γλυκού baking powder. Ένα μεγάλο αυγό σε θερμοκρασία δωματίου και ένα μικρό αυγό για το γλασάρισμα. Μισό κουταλάκι του γλυκού φρεσκοαλεσμένο αλάτι και πιπέρι. Μέθοδος. Ετοιμάστε το σπανάκι για τη γέμιση. Πλύντε το φρέσκο σπανάκι με άφθονο τρεχούμενο κρύο νερό. Στη συνέχεια στραγγίστε το όσο το δυνατόν περισσότερο κουνώντας το σουρωτήρι. Εγώ το αγόρασα ήδη πλυμένο. Ρίξτε 2 κουταλιές σούπας ελαιόλαδο σε μια βαθιά κατσαρόλα πάνω από μέτρια προς δυνατή φωτιά. Μόλις εσταθεί, σοτάρετε τα φρέσκα ψιλοκομμένα κρεμμυδάκια για 2 λεπτά. Χαμηλώστε τη φωτιά και προσθέστε τα φύλλα του σπανακιού. Ανακατέψτε να σοταριστούν τριγύρω. Μετά από 5 λεπτά θα δείτε ότι το σπανάκι έχει συρρυκνωθεί στο 1/8 του αρχικού του μεγέθους. Συνεχίστε να το μαγειρεύετε για περίπου 10 λεπτά ακόμα, ώστε να εξατμιστεί το μεγαλύτερο μέρος του νερού του. Καρικέψτε με λίγο φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Ανακατεύετε τακτικά. Στη συνέχεια σβήστε τη φωτιά. Αφήστε το σπανάκι να κρυώσει εντελώς. Φτιάξτε τη γέμιση. Χρησιμοποιήστε ένα μεγάλο μπολ για να βάλετε μέσα την τριμμένη γραβιέρα και το τριμμένο χαλούμι. Θρηματίστε τη φέτα με τα δάχτυλά σας και προσθέστε τη στο μείγμα. Συμβουλή. Έχω χρησιμοποιήσει συνολικά 700 γραμμάρια από διάφορα τυριά. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλους συνδυασμούς τυριών, αλλά να συμπεριλαμβάνετε πάντα τυρί φέτα. Σε ένα μικρό μπολ ρίξτε το φρέσκο γάλα και μετά προσθέστε τα 2 αυγά. Χτυπήστε τα καλά με αυγοδάρτι ώστε να σωματωθούν. Αδειάστε τα στο μείγμα τυριών. Τώρα προσθέστε το ψιλοκομμένο άνηθο στο μείγμα. Καρικέψτε με μπόλικο φρεσκοαλεσμένο πιπέρι. Προσθέστε στη συνέχεια τον ξερό δυόσμο, πιέζοντάς τον στις παλάμες σας για να απελευθερώσετε το άρωμά του. Με ένα μεγάλο κουτάλι, ανακατέψτε όλα τα υλικά. Για να τελειώσετε με τη γέμιση, προσθέστε το κρύο βρασμένο σπανάκι μέσα στο μείγμα. Με το κουτάλι, ανακατέψτε για άλλη μια φορά πολύ καλά όλα τα υλικά για τη γέμιση. Κρατήστε τη τώρα σκεπασμένη στο ψυγείο.
ετοιμάστε την τριφτή ζύμη. Χρησιμοποιώντας ένα δυνατό ηλεκτρικό μίξερ, χτυπήστε μαζί το μαλακό βούτυρο με το μεγάλο αυγό σε δυνατή ταχύτητα για 3 με 4 λεπτά ή μέχρι ότου το μείγμα ασπρίσει, γίνει σαν κρέμα και αφρατέψει. Χαμηλώστε την ταχύτητα και ρίξτε μέσα το αλεύρι, κουταλιά-κουταλιά, ανακατεύοντάς το αργά μέσα στο μείγμα. Προσθέστε μισό κουταλάκι του γλυκού φρεσκοαλεσμένου αλάτι και πιπέρι. Τέλος, προσθέστε το baking powder και χτυπήστε μόνο όσο χρειάζεται για να ενσωματωθεί. Σταματήστε το μίξερ. Θα δείτε ότι η ζύμη έχει γίνει κάπως σκληρή. Δοκιμάστε με τα δάχτυλά σας για να δείτε αν η ζύμη είναι έτοιμη να δουλευτεί. Αν είναι λία και ελαστική και δεν κολλάει στα δάχτυλά σας, τότε είναι έτοιμη. Αν είναι πολύ σκληρή και θρηματίζεται, προσθέστε λίγο γάλα. Αν είναι πολύ μαλακή και κολλάει, προσθέστε λίγο αλεύρι. Στη συνέχεια αφήστε τη ζύμη να ξεκουραστεί για 15 λεπτά πριν προχωρήσετε. Συναρμολόγηση της πίτας. Ψεκάστε λίγο λάδι στο κάτω μέρος και στις πλευρές μιας στρογγυλής φόρμας με λατήριο 26 εκατοστών, δηλαδή με πλευρικό άνοιγμα, αποσπόμενη βάση. Αυτή η φόρμα βοηθάει στο να βγάλετε εύκολα την πίτα μετά το ψήσιμο. Στρώστε ομοιόμορφα τα 2 τρίτα της ζύμης στον πάτο της φόρμας, ανασηκώνοντάς τη με τα δάχτυλά σας γύρω από τις άκρες για να κάνει και χύλος. Στη συνέχεια, ρίξτε μέσα τη γέμιση από σπανάκι. Ισιώστε τη με το κουτάλι σας. Σε μια επίπεδη αλευρωμένη επιφάνεια, ανοίξτε με πλάστη την υπόλοιπη ζύμη και κόψτε τη σε 10 μακριές λεπτές λωρίδες. Τοποθετήστε τις πάνω από τη γέμιση σε δικτυωτό σχέδιο, 5 οριζόντιες και 5 κάθετες λωρίδες. Αν σας περισσέψει λίγη ζύμη, φτιάξτε ένα επιπλέον χύλος γύρω από την πίτα. Με ένα πινέλο γλασάρετε την επιφάνεια της πίτας χρησιμοποιώντας ένα μικρό αυγό χτυπημένο σε μικρό μπολ με μία κουταλιά της σούπας νερό. Αυτό θα δώσει στην πίτα το χρυσαφί της χρώμα στο τέλος του ψησίματος. Η σπέσια σπανακοτυρόπιτα είναι έτοιμη για το φούρνο. Συμβουλή. Αν ετοιμάζετε εκ των προτέρων, μπορείτε σε αυτό το σημείο να παγώσετε την πίτα καλυμμένη με πλαστική μεμβράνη για έως και ένα μήνα. Οδηγίες ψησίματος. Ψήστε τη σπανακοτυρόπιτα σε υποθερμασμένο φούρνο στο ζεστό αέρα στους 190 βαθμούς Κελσίου για περίπου 50 λεπτά ή μέχρι να ροδίσει η ζύμη, εξαρτάται από το φούρνο. Στη συνέχεια, βγάλτε τη από το φούρνο και αφήστε στον πάγκο να κρυώσει και να δέσει. Εδώ είναι η πίτα μας. Δεν είναι πανέμορφη? Πρόταση σερβιρίσματος. Όταν κρυώσει η σπανακοτυρόπιτα, βγάλτε την εύκολα σε μια ωραία στρογγυλή πιατέλα. Για το σερβίρισμα, κόψτε τη σε μεγάλα τριγωνικά κομμάτια. Η καταπληκτική σπανακοτυρόπιτα μπορεί να σερβιριστεί πολύ ζεστή ή σε θερμοκρασία δωματίου. Μπορεί να καταναλωθεί ως κυρίως πιάτο ή ως πρώτο πιάτο σε μικρότερες μερίδες. Δείτε αυτή τη λαχταριστή πίτα. Απλά, wow! Σούπερ τραγανή! Και η γέμιση είναι γεμάτη με τον όμορφο συνδυασμό από φρέσκες και πικάντικες γεύσεις και αρώματα. Οι καλεσμένοι σας θα πούν σίγουρα «γεια στα χέρια σου» και θα την κατασπαράξουν σε ένα λεπτό.
Είναι στην πραγματικότητα ο καλύτερος τρόπος για να κάνετε τα παιδιά σας να φάνε και να αγαπήσουν το σπανάκι. Ένα εκπληκτικό ορεκτικό, μεσημεριανό και για το σχολείο ή τη δουλειά, αλλά και ένα τόσο κομψό κεντρικό πιάτο σε κάθε ιδιαίτερη περίσταση. Πληροφορίες φύλαξης. Αφού κρυώσει, η πίτα μπορεί να διατηρηθεί σκεπασμένη στο ψυγείο για έως και μία εβδομάδα ή στην κατάψυξη για ένα μήνα. Τελειότητα. Απολαύστε τη μοναδική συνταγή μου. Σας ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Και τώρα ξέρετε τι να κάνετε. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μου Greek Cooking Made Easy. Αφού είδατε το βίντεό μου, τώρα μπορείτε να δείτε και τη συνταγή μου γραμμένη στην ιστοσελίδα μου. Το link της είναι στην περιγραφή του βίντεο. Κάντε like στη σελίδα μου στο Facebook ή ακολουθήστε με στο Pinterest και το Instagram.